χαράσετε για πρώτη φορά σε ολόκληρη την ακτογραμμή της χώρας μας τη στεγάση των δημόσιων υπηρεσιών με όλα τα στοιχεία μισθώσεων και δαπανών. Η επιστροφή της οικονομίας σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης θα έχει και άμεση θετική δημοσιονομική επίπτωση. Η Ελλάδα το 2015 για πρώτη φορά στη μεταπολιτική περίοδο θα πετύχει ισοσκελισμένο ισοζύγιο γενικής κυβέρνησης. Με απλά λόγια, για πρώτη φορά τα δημόσια έσοδα αρκούν για να καλύψουμε όλες τις δημόσιες δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων και των τόκων του δημοσίου χρέους. Αυτό δεν σημαίνει ότι η χώρα θα πάψει να δανείζεται. Θα δανείζεται, αλλά για να αποπληρώσει στη λήξη τους τα προηγούμενα δανεικά. Το σύνολο του χρέους δεν θα αυξάνεται όσο οι προϋπολογισμοί παραμένουν ισοσκελισμένοι. Η επιστροφή σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης συνδέεται και με την πρόβλεψη για αύξηση των φορολογικών εσόδων κατά 1,4 δις το 2015. Αυτό θα γίνει χωρίς την καταφυγή σε πρόσθετες πέραν των ήδη ψηφισμένων φορολογικές επιβαρύνσεις των πολιτών. Η αύξηση των εσόδων του δημοσίου προφανώς και προέρχεται από την προβλεπόμενη μεγέθυνση της οικονομίας, μεγαλώνει δηλαδή η πίτα, άρα μεγαλώνουν και τα έσοδα. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, ο προϋπολογισμός του 2015 είναι μια εικόνα της ελληνικής οικονομίας τα επόμενα χρόνια. Δεν είναι απλά η απαρίθμηση των δημοσιονομικών μεγεθών του επόμενου έτους και οι παραδοχές στις οποίες στηρίζονται οι στόχοι αυτοί. Η ελληνική οικονομία έχει πλέον τη δυνατότητα στα επόμενα έτη να εξασφαλίζει ταυτόχρονα αξιοσημείωτη οικονομική ανάπτυξη με βελτίωση της απασχόλησης και της ανταγωνιστικότητας, σταδιακή μείωση της ανεργίας, ελάφρυνση των βαρών που επομίστηκαν οι Έλληνες πολίτες στα χρόνια της κρίσης, ισορροπημένα δημοσιονομικά μεγέθη και μείωση του δημόσιου χρέους, ισορροπημένα ισοζύγια τρεχουσών συναλλαγών. Ο προϋπολογισμός του 2015 σηματοδοτεί την ολοκλήρωση μιας μεγάλης προσπάθειας που κατέβαλαν οι Έλληνες πολίτες. Οι πολίτες αυτοί πόνεσαν και πονούν. Νιώθουν ακόμα την κρίση στο πετσί τους. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι θέλουν ειλικρινείς κουβέντες που δεν εξοραίζουν το παρόν. Δεν θέλουν ακάλυπτες επιταγές, ούτε υποσχέσεις που δεν τεκμηριώνονται από τα πραγματικά στοιχεία. Θέλουν υπεύθυνες πράξεις και πραγματικές τομές που θα αξιοποιήσουν τη δική τους προσπάθεια για να ζήσουν τα παιδιά τους καλύτερα. Μόνο έτσι θα πιστούν, μόνο έτσι θα ξαναδείξουν εμπιστοσύνη και θα στηρίξουν την προσπάθεια που κάνουμε για ένα καλύτερο αύριο. Για να αποκαταστήσουμε τις απώλειες των τελευταίων χρόνων, να φέρουμε θέσεις εργασίας και να χαράξουμε μια νέα πορεία για τη χώρα. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, οι ημέρες συζήτησης και ψήφισης του προϋπολογισμού συμβαίνει να είναι ταυτόχρονα και οι ημέρες των πιο εντατικών διαβουλεύσεων με τους εταίρους μας. Οι διαβουλεύσεις σχετίζονται με το κλείσιμο της τελευταίας αξιολόγησης του Μνημονίου. Κατά συνέπεια, οι διαβουλεύσεις είναι περισσότερο περίπλοκες από το παρελθόν. Η διαδικασία περιπλέκεται ακόμα παραπάνω και από το γεγονός ότι το 2015 η Ελλάδα θα μπει σε μια νέα σχέση με τους ευρωπαίους εταίρους μας και με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Η νέα αυτή και πιο χαλαρή σχέση απαιτεί σήμερα να προχωρήσουν πολλές νέες γραφειοκρατικές διαδικασίες, εγκρίσεις από τα κοινοβούλια των χωρών κλπ. Θέλω να πιστεύω ότι όλες οι πλευρές έχουμε επίγνωση ότι σε μια διαπραγμάτευση μετά τη θέση και την αντίθεση έπεται η σύνθεση.
και είμαι πεπισμένος ότι αυτή η διαδικασία της τελικής αξιολόγησης σύντομα θα οδηγηθεί σε ένα θετικό αποτέλεσμα. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, σας καλώ όλους να εγκρίνετε σήμερα τον προϋπολογισμό του έτους 2015. Σας ευχαριστώ.